Δημήτρη, καλησπέρα, καλησπέρα Νούφρυ. Να πούμε πώ η κυβέρνηση εκφράζει ικανοποίηση για τι σημαντικέ διορθώσει επιτουλεκτικού του ψηφίσματο σε σχέση με τα προσχέδια που είχαν δει το φω τη δημοσιότητα. Η αλήθεια, Νούφρυ, είναι πω κάθε 6 μήνε οι προσπάθειε τη ελληνοκυπρακή πλευρά δυσχεραίνουν σε ό,τι αφορά την αντικειμενική καταγραφή των γεγονότων στι εκθέσει του Γενικού Γραμματέα. Μέσα στο ψηφίσμα για την ανανοή τη ΟΝΦΙΚΙΠ γίνεται ξεκάθαρη αναφορά στη βάση λύση τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπω ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα. Επίση γίνεται και ρητή αναφορά ο στα ψηφίσματα που αφορούν την περίκληση στην πόλη Αμοχώστου και καλή την Τουρκία να επαναφέρει το στάτου της πόλης όπως ήταν μέχρι τον Οκτώβριο του 2020. Ε, ενώ Δημήτρη, το Συμβούλιο Ασφαλεία υπογραμμίζει πω η ευθύνη για την εξέβρεση λύση βαραίνει πρώτα και κύρια του ίδιου του Κυπρίου. Πολύ σωστά και προτρέπει τι δύο πλευρέ να συνεργαστούν ενεργά και με αυξημένη την αίσθηση του επίγοντο με τον Γενικό Γραμματέα και την ομάδα του για την επίτευξη συμφωνία σχετικά με τον διορισμό απεσταλμένου των Εθνών με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, επαναλαμβάνει τη σημασία των μέτρων οικοδόμηση εμπιστοσύνη, συμπεριλαμβανομένη και τη εξέταση νέων στρατιωτικών μέτρων οικοδόμηση εμπιστοσύνη, Ωστόσο, δεν κάνει καμία αναφορά στα μέτρα που ο πρόεδρο τη Δημοκρατία έχει προτείνει και απορρίφθηκαν από τον κατοχικό ναι. ηγέτη. Ενώ καταληκτικά εκφράζει. και μέτρα ο ίδιο που εξισώνουν. βάση τη κρατών. να πούμε πω καταληκτικά εκφράζει ανησυχία για τι συνεχιζόμενε παραβιάσει του στάτου γκου κατά μήκο τη γραμμή κατάπαυση του πυρό και από τι δύο πλευρέ, όπω αναφέρει, με συγκεκριμένε αναφορέ σε μη εγκεκριμένε κατασκευέ, ενώντα ενούφρυ μεταξύ άλλων και το σύρμαντόπλεγμα που τοποθέτησε η Κυπριακή Δημοκρατία για να αποτρέψει τι μαζικέ ροέ παράνομων μεταναστών το από την πράσινη αφησβητή, γραμμή. Δημήτρη, σε σχέση με την τοποθέτηση του συγκεκριμένου σηματοπλέγματο, λένε ότι δεν εμπίπτει ε, μέσα στα όρια τη νεκρή ζώνη. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήνυμα προ τον Ερτογάν Στέλνει ο Έλληνα Πρωθυπουργό.